Ο Κώστας Χαραλαμπίδης είναι στην γραμμή. Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα στην παρέα σας. Είσαι καλά καιρός? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Το διασκέδασες χθες, το διασκεδάσατε? Ή για σας δεν είναι πλέον διασκέδαση, είναι πολύ αγχωτικό όλο αυτό το 40 λεπτό. Ειδικά σε ένα παοκάρις. Εντάξει, έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία και έχω ζήσει αρκετά πράγματα, ναι, στα γήπεδα για να απολαμβάνω τον μπάσκετ γενικά, έτσι. Οπότε, αν μη τι άλλο, όταν συνδυάζεται και με νίκες, ιδίως έτσι, σε τέτοια ντέρμπι, mm-hmm, είναι κάτι πολύ ευχαριστό και για την ομάδα και για τον καθένα προσωπικά. Τι θα έλεγες μπασχετικά, αν μπορούσες να δεις λίγο ουδέτερα για το παιχνίδι? Από πλευράς ποιότητας, τακτικής, εναλλαγής συναισθημάτων, τώρα που το σκέφτεσαι, ναι, λίγο πιο ψυχρά μετά από ώρες. Εντάξει, από πλευρά ποιότητας δεν νομίζω ότι κάποιος είδε το παιχνίδι και ποιοτικά είπε ότι ήταν ένα εξαιρετικά όμορφο παιχνίδι, αλλά είχε αρκετή τακτική, είχε πράγματα που μπορούσαμε να κάνουμε, να διορθώσουμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι μπορέσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι κατά τα 30-32 λεπτά. Αυτό ίσως ήταν και το λάθος μας, ότι θα έπρεπε με αυτόν τον έλεγχο που θεωρώ ότι είχαμε στο παιχνίδι, θα έπρεπε να είχαμε μια καλύτερη διαφορά που, ναι, θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα στο τέλος. Mm-hmm. Το ότι φτάσαμε όμως στο τέλος να πάρουμε με αυτόν τον τρόπο αυτόν τον αγώνα, που έδειχνε ότι 2,5 λεπτά πριν το τέλος ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πιστώνεται ουσιαστικά στον τρόπο που αντέδρασαν τα παιδιά, στην πολύ μεγάλη ωριμότητα που είχαν και στα πολύ μεγάλα σούτ που βάλανε. Κώστα, ένα παιχνίδι με τόσο καλή αμυντική προσπάθεια, νομίζω ότι ήταν καλή η προσπάθεια και των δύο ομάδων χθες. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καλό, θεαματικό ή ποιοτικό, από τον κόσμο κυρίως. Από εσάς, γιατί οι άμυνες των δύο ομάδων χθες ήταν πραγματικά πολύ καλές. Εξορισμού δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, ναι, ένα παιχνίδι που τελειώνει σε 60-70 πόντους. Ίσως εξορισμού δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Πάντως οι τελικοί, συνήθως εκεί πηγαίνουν οι τελικοί. Δεν ήταν τελικός, ναι, χθες, αλλά ναι, για τα μάτια ενός μπασχετικού, σίγουρα ο τρόπος που αντιμετωπίζεις ένα παιχνίδι τακτικά και το πόσο μπορείς να κλειδώνεις τον αντίπαλο ή όχι, είναι μέρος και της προετοιμασίας και και όλης της ενέργειας που σπαταλάς για αυτό το πράγμα. Οπότε θεωρώ ότι με τα μάτια ενός ειδικού εγώ μπορώ να τα απολαύσω τον μπάσκετ με αυτόν τον τρόπο. Ναι, αλλά ναι, σίγουρα όχι ένας απλός φύλαθλος που δεν θα βλέπει αυτό που θέλει. Σωστά. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ λιγότερα rebound, 15-16 rebound λιγότερα, αν θυμάμαι καλά, κατάφερε να το πάρει το παιχνίδι? Δεν είναι μπασκετικά, πώς θα το πω αυτό τώρα, ασυνήθιστο αυτό? Είναι ασυνήθιστο. Δεν είναι εξωφρενικό να πεις ότι δεν γίνεται. Απλά, όπως είπαμε και πριν, θεωρώ ότι η άμυνα ήταν αυτή που μας κράτησε πάρα πολύ συνεπείς, έτσι, να είμαστε συνεπείς μες στο παιχνίδι και να ακολουθήσουμε ένα αγωνιστικό πλάνο και κυρίως αμυντικό όπως αυτό που θέλαμε. Κάποια στιγμή στο ημίχρονο, βλέποντας και τη στατιστική, βλέποντας και τον αγώνα, θεώρησα ότι ο Άρης, εκτός από τις βολές και τα επιθετικά rebound, σε σετ παιχνίδι είχε σκοράρει πάρα πολύ λίγους πόντους. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα έναυσμα, ας πούμε, για να μιλήσουμε στους παίκτες και να τους πούμε ότι σε σετ παιχνίδι δεν είχαμε πρόβλημα, θα έπρεπε να ελέγξουμε τα rebound όσο γινότανε και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον αγώνα. Ως ένα σημείο τα καταφέραμε. Πολύ μικρές λεπτομέρειες κάνανε κάποιες διαφορές, δηλαδή από όσο θυμάμαι ο Αθηναίου έβαλε 3 σουτ μένοντας για ένα δευτερόλεπτο μόνος του, που ήταν ολιγορία δική μας. Mm-hmm. Αλλά αν μπορούσαμε να αποσοβήσουμε και αυτά τα πράγματα, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ διαφορετικό το τέλος του παιχνιδιού. Mm-hmm. Δεν θα φτάναμε σε αυτό το τέλος. Μπορείς να θυμηθείς τι εντολές δώσατε, τι ετοιμάσατε, τι συνέβη στο 62-55, που ήταν μια μεγάλη διαφορά για το χθεσινό παιχνίδι? Εκεί ίσως υπήρχε, mm-hmm, αίσθηση ότι δεν γυρίζει. Τι άλλαξε, αν εσείς κάνατε κάτι ιδιαίτερο και πείσατε τους παίκτες ότι μπορούν να το γυρίσουν, τι συνέβη εκείνη τη στιγμή? Κοιτάξτε, πώς λειτουργεί αυτό, συνήθως είναι βρίσκεται στο μυαλό των παικτών περισσότερο, για το, και εννοώ το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Ναι. Δηλαδή, αν προσέξετε στο 62-55, ο
Βαγγέλης ο Μαργαρίτης πάει σε ένα πολύ μεγάλο επιθετικό rebound. Ναι. Και παίρνει ένα επιθετικό rebound, βγάζει την μπάλα στον Ζάρα που βάζει ένα τρίποντο από τη γωνία. Mm-hmm. Η αυτοσυντήρηση και εκείνη τη στιγμή το αίσθημα της επιβίωσης πολλές φορές σε κάνει να πηγαίνει στην μπάλα πολύ πιο έντονα και πολύ πιο δυνατά. Το ίδιο συνέβη και με τον Ζάρα. Πριν βάλει το τρίποντο, το μεγάλο τρίποντο, αν δεν πήγαινε ο ίδιος στο επιθετικό rebound, ναι, δεν θα είχαμε την κατοχή στην τελευταία επίθεση για να σουτάρει. Άρα λες ότι είναι στιγμές πάνω από κάθε τακτική ετοιμασία ή σύστημα. Οτιδήποτε, όσο καλά και να σχεδιάσεις ένα play ή να το δείξεις και να εκτελεστεί, αν εκείνη τη στιγμή που θα γίνει άστοχο σου δεν υπάρχει αυτή η διάθεση και η θέληση να ορμήσω για να πάρω την μπάλα, για να έχω την κατοχή και να μπορέσω να σκοράρω τέλος πάντων, αυτό δεν είναι. Είναι κάτι που το νιώθει ο ίδιος ο παίκτης, είναι κάτι που πηγάζει από μέσα του ως αίσθηση επιβίωσης. Γι' αυτό πιστεύω ότι σε αυτές τις φάσεις τα παιδιά δείξαν πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Στην ψυχολογία του Ζάρα μπορείς να πεις, πιστεύω. Να πεις. Ο Χαραλαμπίδης ήταν σκόρερ. Ναι. Ο Ζάρας είναι πιο πολύ σουτέρ. Ναι, όχι, ο σουτέρ έχει αυτό το θράσος, αυτό το τρελό θράσος που ό,τι και να χάσει, ό,τι και να γίνει. Ποιος αν έπεσε ο Χαραλαμπίδης, ποιος θα παίρνει τελευταία. Ο Χαραλαμπίδης θα παίρνει φάουλ. Ήταν μάγος στο να παίρνει τα φάουλ. Ήταν επιστήμη αυτό, έτσι. Εντάξει, στην ψυχολογία του Ζάρα μπορώ να μπω όπως μπορώ να μπω και σε όλο το παιδιό, θεωρώ. Αλλά ακριβώς το ότι μετά από παρουσία που είχε, βγήκε έξω από το παιχνίδι. Ήταν κακό στην πρώτη είσοδο. Είναι κακό στην πρώτη είσοδο. Ναι, γιατί κάνει πολλά εύκολα λάθη. Μπήκε στο 28 βέβαια πρώτη φορά, Έκανε κάποια λάθη, ναι, μπήκε στο 28, έκανε κάποια λάθη παρορμητισμού, αλλά φαινόταν ότι έχει διάθεση και έχει όρεξη να ακολουθήσει. Έπαιξε μόλις 7,5 λεπτά. Mm-hmm. Αλλά ένας σουτέρ ή ένας σκόρε, αν θέλετε, όταν έρθει η στιγμή μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, τα δεδομένα οποιαδήποτε και για τον ίδιο, που κάποιος μπορεί να δει ότι συμμετέχει 7,5 λεπτά, αλλά μπορεί να καθορίσει επί της ουσίας έναν αγώνα, όπως και έγινε χθες. Μετράει το γεγονός ότι ξέρει το γήπεδο καλά? Είναι λεπτομέρεια πολύ? Το ντέρμπι ξέρει καλά. Και το γήπεδο ξέρει, έπαιζε πόσο γήπεδο. Ναι. Τώρα εντάξει, ίσως είναι όλα αυτά που σκέφτονται πριν μπει στο γήπεδο, αλλά από την άλλη μπορεί να υπάρχουν και λεπτομέρειες κάποιες φορές έτσι, σε κάποιους αγώνες, σε κάποια γήπεδα, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς είναι η μπασκέτα. Κάποιες άλλες μπασκέτες μπορεί να είναι λίγο πιο ψηλές, άλλες πιο χαμηλές. Αυτό, εντάξει, όταν το γνωρίζεις, προσαρμόζεις και το σουτ ανάλογα κάποιες στιγμές. Ναι. Δεν ξέρω αν προφανώς και το γνώριζε αυτό ο Θοδωρής, αλλά σίγουρα δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ήταν, πιστεύω, περισσότερο το ψυχικό σθένος που είχε. Κώστα, αν μπορούμε να κάνουμε έναν μίνι απολογισμό σήμερα, ο ΠΑΟΚ είναι έκτος στο πρωτάθλημα, έχει πάρει κάποιες μεγάλες νίκες, έχει κάποιες οδυνηρές ήττες, εκτός έδρας κυρίως, είχε την πορεία στην Ευρώπη που όλοι γνωρίζουμε, αποκλείστηκε νωρίς στο κύπελο, μέχρι τώρα καλά πάει η ομάδα. Πώς το νιώθετε εσείς, πώς το βιώνετε? Μήπως είναι πρόωρο να κάνουμε έναν έστω και μίνι απολογισμό? Είναι. Γιατί είμαστε στο Μάρτιο. Αν ήσουν όμως τώρα τέταρτος, δεν το έλεγες αυτό. Το ίδιο θα σου έλεγα, δεν θα άλλαζα κάτι. Ναι. Γιατί πάλι και τέταρτος δεν θα σημαίνει ότι θα έχω εξασφαλίσει κάτι. Όχι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μόλις ο Μάρτιος, έχουμε ένα δύσκολο αγώνα σε δύο μέρες και μετά έπονται διακοπές, είναι λίγο δύσκολο και περίεργο το πρόγραμμα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι η ομάδα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία σε κάποιες στιγμές και αρκετά στοιχεία που ήταν αρνητικά. Mm-hmm. Αυτό που θέλουμε εμείς καθ' όλη αυτή την περίοδο και μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου είναι να πείσουμε σε εισαγωγικά τα παιδιά ότι οι δυνατότητές τους είναι ίσως καμιά φορά παραπάνω και από αυτές που πιστεύουν, γιατί πραγματικά το θεωρούμε. Είμαστε μια πλήρης ομάδα, mm-hmm, σε ρόστερ, με εξαιρετικά καλούς χαρακτήρες σε παίκτες, και η προσπάθεια που καταβάλουν τα παιδιά από την αρχή της περίοδου κάθε μέρα μέχρι και σήμερα, πιστεύω ότι τους αξίζει να φτάσουν ένα επίπεδο πάνω από αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Και δεν θεωρώ ότι είμαστε ούτε θεροβάμονες, ούτε ότι πετάμε στα σύννεφα λέγοντας κάτι τέτοιο. Είναι από τις εικόνες που έχω εγώ, ζώντας κάθε μέρα την ομάδα από μέσα.
μπορείς να εξηγήσεις, γιατί τον ζεις κάθε μέρα αυτό το ξέσπασμα του Παθεοδόρου στο τέλος. Το πώς πανηγύρισε έντονα και πώς έφυγε έτσι, για να ξεσπάσει μόνος του ίσως στο φινάλε του αγώνα. Εντάξει, ας μην γελιόμαστε. Η πίεση σε τέτοια παιχνίδια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Όσο δε μάλλον και η πίεση στον coach που ξεκίνησε εξ αρχής και από τα πρώτα παιχνίδια να είναι, πιστεύω εγώ, υπερβολική για αυτό που γινόταν στον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι κάποιοι ίσως υπερέβαλαν στις κριτικές τους και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ένα τέτοιο ξέσπασμα σε αγώνα εκτός έδρας νικώντας τον Άρη ίσως είναι και φυσιολογικό. Αλλά εντάξει, ο coach ζει από μέσα και την ομάδα και όλα, και πιστεύω ότι είναι ανθρώπινο εντελώς το να συμπεριφερθείς έτσι, χωρίς να προκαλείς βέβαια. Έτσι. Δεν έγινε και κάτι ως πρόκληση. Δεν προκάλεσε, να πανηγύρισε. Και ένα παιχνίδι, άλλημα, Κώστα, που ήταν το τελευταίο του αντίπαλο προπονητή στον πάγκο. Ναι, έτσι όπως αποδείχθηκε, κινήσαμε εξελίξεις από ό,τι φαίνεται στον Άρη. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι ότι ο Άρης θα πρέπει να βρει το δρόμο του, πέρα από οτιδήποτε αγωνιστικό. Θα πρέπει να βρει το δρόμο του και να συνεχίσει, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και σίγουρα δεν αρέσουν στο μπάσκετ γενικά να υπάρχουν τέτοια θέματα και τέτοια προβλήματα με ομάδες όπως είναι ο Άρης. Ναι. Κώστα, εσύ θα έδινες εντολή για φάουλ σε εκείνη τη φάση, αν ήσουν στον Άρη? Σε ποια φάση, λες, Σταύρο, ακριβώς? Πριν το τρίποδο του Ζάρα. Γιατί υπάρχει μια κουβέντα τώρα ότι κανονικά θα πρέπει να κάνει φάουλ ο Άρης, να στείλει τον πάγκο στους βολές και να κρατήσει τελευταία επίθεση. Έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους ενός παιχνιδιού. Με τον ΠΑΟΚ να μην βάζει βολές ούτε με σφαίρες το τελευταίο διάστημα. Μόνο οι δύο του Γκος μπήκαν, νομίζω. Ναι, αλλά απ' την άλλη ο Γκος δεν είναι ένας παίκτης που με τις 0-2 μπορείς να πιστείς ότι θα τον κάνεις φάουλ για να πάει στις βολές. Έστω και αν είχε 0-2. Θέλω να πω ότι είναι κάποια πράγματα. Κατά πόσο παίζεις εντός έδρας ή εκτός έδρας, ποιος έχει την κατοχή της μπάλας, πώς είναι το momentum του παιχνιδιού, τα οποία τα αποφασίζεις. Εμένα, αν με ρωτάς, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι σε τέτοια φάση ίσως να μην έκανα κι εγώ φάουλ. Δεν ξέρω. Αλλά είναι το πώς το αισθάνεσαι καμιά φορά εκείνη την ώρα μέσα στο παιχνίδι. Και κάτι τελευταίο και ίσως το πιο σημαντικό για όλη τη χρονιά φέτος στον ΠΑΟΚ, γιατί γίνεται κουβέντα πολύ συχνά για την επιλογή της ομάδας να στηριχθεί σε πολλούς Έλληνες παίκτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν ήταν σωστή, αν ήταν καλή, αν βγαίνει, αν δεν βγαίνει. Χθες ο Ζουρατζίδης έλεγε ότι ήταν η μοναδική λύση. Και σε αυτή θα επιμείνουμε. Πώς το βλέπεις εσύ, πώς το κρίνεις, το ότι θέλει ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα κορμό φέτος, να στηριχθεί, να έχει συνέχεια και ίσως αυτό να του φέρνει και μερικά αρνητικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις? Καταρχήν, θεωρούμε ότι η επιλογή αυτή είναι συνειδητή, έτσι. Ναι, είναι 100% συνειδητή, βέβαια, επιλογή. Βέβαια. Οπότε υπάρχει στήριξη από όλους, για όλους. Η ομάδα έχει παίκτες που έχουν πολύ μεγάλο μέλλον, έχουν παρόν και μπορούν να χτίσουν αρκετά πράγματα και στον ΠΑΟΚ και γενικότερα στην καριέρα τους. Αυτό που πιστεύω είναι ότι η συνειδητοποίηση των παιδιών στο ότι έχουν πολλά χρόνια μπροστά να δουλέψουν, ότι τους δίνει ο ΠΑΟΚ μια ευκαιρία συσσαγωγικά να βγάλουν όλο τους το ταλέντο μέσα από αγωνιστικό ρυθμό και μέσα από πραγματικά να είσαι μέλος ενεργό μιας ομάδας, θεωρώ ότι αυτό θα αποκομίσει πολλά ωφέλη και για την ίδια την ομάδα. Στηρίζεται στον ελληνικό κορμό. Οι παίκτες θεωρώ ότι είναι παιδιά, οι Έλληνες, που έχουν προσωπικότητα. Το δείξανε και χθες. Και έτσι όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα τελειώσουμε, έχοντας στο μυαλό μας ότι αν δεν νιώθεις και λίγο TST πάω και τι είναι αυτό το κλαμπ γενικά, είναι δύσκολο να προχωρήσεις. Κώστα, εγώ έχω μια απορία. Μέχρι πέρσι κρατούσαμε ένα κορμό 30-40% για την επόμενη χρόνια. Για μένα αυτό είναι και ένας από τους λόγους που δεν δένεται εύκολα το κοινό με την ομάδα. Ίσως και μικρότερο. Όχι τόσο, εντάξει. Τρεις-τέσσερις παίκτες, τόσο είναι. Ναι. Φέτος ευελπιστείς ότι για το ερχόμενο καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να κρατήσει ένα 70-80% του κορμού του? Γιατί εκεί θα δείξει ότι είναι πετυχημένο το project και συνεχίζεται.
πιστεύεις ότι δεν ταυτίζεται ο κόσμος με τους αθλητές, γιατί έρχονται και φεύγουν και τα λοιπά. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή όταν έρχεται ο Αμερικάνος και δεν τον έχω συναντήσει ούτε μια φορά έξω, είναι πρόβλημα, φίλε. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ταυτίζεται. Δεν ταυτίζεται. Δεν ταυτίζεται, όχι. Είναι αλήθεια. Αυτό το project του ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι έχει ετήσια επιδιάρκεια. Νομίζω ότι είναι για κάτι μακροπρόθεσμο, πολύ περισσότερο από ένα χρόνο. Και πιστεύω ότι όλες οι κινήσεις που θα γίνουν το καλοκαίρι θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους που περιέγραψες και ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν υγιείς βάσεις και στέρες για να χτιστεί και κάτι άλλο για τα επόμενα χρόνια. Κατανοητό. Κατανοητό. Κώστα, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Να είσαι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να μεταφέρεις. Τα ευχαριστώ μας, ο Ζάρα. Ευχαρίστως. Ναι, ωραία. Να είσαι καλά, Κώστα.